τη διεξαγωγή του τεχνικού ελέγχου των οχημάτων μετράει αντίστροφα πλέον ο χρόνος για το 43ο Ιτακε Κάπα Εβέ Ράλι Κρήτης που διοργανώνει ο Αθλητικός Όμιλος Κρήτης και θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διήμερο με τη συμμετοχή 31 πληρωμάτων. Η εκκίνηση του αγώνα θα δοθεί αύριο στις 3 μετά το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου έξω από το κλειστό γυμναστήριο Λίντο στο Ηράκλειο και στη συνέχεια τα πληρώματα θα κινηθούν προς την ειδική διαδρομή της Αυγενικής μήκους 7,8 χιλιόμετρων η οποία συνολικά θα πραγματοποιηθεί 3 φορές. Περιμένουμε συναρπαστικές μάχες στα βουνά, σε καινούργιες ειδικές διαδρομές που έχουν να γίνουν χρόνια τέλος πάντων και μία ολοκένουργια η οποία είναι πολύ απαιτητική και θα δούμε δυνατές μάχες αυτήν. Είχαμε την ελπίδα ότι θα έχουμε περισσότερες συμμετοχές. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε παρά τις παροχές που δώσαμε, ήταν σχεδόν όλα δωρεάν για τα πληρώματα εκτός Κρήτης. Δεν μας τίμησαν για άλλη μια φορά. Ευτυχώς όμως, μόνοι μας, σχεδόν μόνοι μας, έχουμε 31 συμμετοχές. Έχουμε δώσει οι άνθρωποι του Συμβουλίου και γενικά η Οργανωτική Επιτροπή, έχουμε δώσει τον καλύτερό μας σε αυτό, έχουμε υπερβάλει αυτόν για να γίνει ένας αγώνας ο οποίος να είναι πέραν του μέγιστου ασφαλής. Πρέπει να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς του αγώνα, του 43ου Ιτακε Κάπα Εβέ Ράλι Κρήτης, την εταιρεία VIRT που είναι στο πλευρό μας, τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, την Περιφέρεια Κρήτης, το Δήμο Ηρακλείου, τη ΔΟΠΑΦΜΑΗ και το ΕΑΚΙ. Είναι πάντα κοντά μας και μας στηρίζουν. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την Κυριακή οι αγωνιζόμενοι που θα έχουν τερματίσει με επιτυχία το σκέλος του Σαββάτου αλλά και οι άτυχοι που θα επιλέξουν να επιστρέψουν με το καθεστώς του Ράλι 2 θα διέλθουν από τις ειδικές διαδρομές, τα Κεράσια και την Αγία Βαρβάρα οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από 3 φορές. Είναι ο πρώτος μας αγώνας στην Κρήτη. Έχουμε κάνει 2 αγώνες στην άλλη Ελλάδα. Τώρα είμαστε Κρήτη, στην πόλη μας, στο νησί μας. Πιστεύω να πάνε όλα καλά. Σε ό,τι αφορά το επίπεδο είναι αρκετά υψηλό. Έχουμε τους Αναπολιωτάκη Τσιούκα που προελάβουν στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Έντονος συναγωνισμός αναμένεται. Πιστεύω ότι αυτή είναι εκτός ανταγωνισμού προς το παρόν για μένα, ας πούμε. Αλλά πιστεύω να προχωρήσουμε και να πάμε καλά. Μέχρι τώρα είναι μια ψωση οργάνωση όπως βλέπουμε όλοι. Τα παιδιά έχουν δουλέψει πάρα πολύ. Είναι πολύ ψηλό το επίπεδο σε θέμα οργάνωσης. Τώρα σε θέμα αγωνιστικό. Οι συμμετοχές είναι πάρα πολύ καλές. Θα υπάρξει πολύ έντονο συναγωνισμό καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ευελπιστώ να τερματίσουμε όλα τα πληρώματα και ο καθένας να πάρει τη θέση που το αξίζει. Ο στόχος μας καταρχήν είναι να τερματίσουμε, να μπορούμε να μαζέψουμε χιλιόμετρα. Το αμάξι είναι πρώτη φορά στα χέρια του οδηγού. Πρώτη φορά τρέχει σε αγώνες ο οδηγός. Πρέπει να μαζέψει κάποια χιλιόμετρα, να αποκτήσει την εμπειρία που χρειάζεται, ώστε να μπορούμε στους επόμενους αγώνες στη γλώσσα τη δικιά μας να επιτεθούμε και μπορούμε να κατακτήσουμε τις θέσεις που θέλουμε. Το 43ο Ιτακε Κάπα Εβέ Ράλι Κρήτης θα ολοκληρωθεί το απόγευμα της Κυριακής, λίγο μετά τις 4, με τα αγωνιστικά να τερματίζουν έπειτα από συνολικά 9 ειδικές διαδρομές και 81 αγωνιστικά χιλιόμετρα στο χώρο του Service Park, στον εξωτερικό χώρο του Παγκριτίου Σταδίου. Η απονομή των επάθλων θα γίνει στις 6 και 4 μπροστά στη ράμπα τερματισμού, στον εξωτερικό χώρο του ΕΑΚΙ, στο κλειστό γυμναστήριο του Λίντο. Είναι η μοναδικός αγώνας που έχει τέτοια παροχές και βοήθειες. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση με κανέναν αγώνα. Και την άλλη φορά που έρθει αυτές τις παροχές μας δώσαν πάρα πολλές, με τσιλοναλτικά. Συγχαρητήρια στη Λέσχη, στην Κρήτη που βοηθάει, γιατί δεν είναι μόνο η Λέσχη. Καλό αγώνα σε όλους και ευχαριστούμε και τους χορηγούς μας που μας βοηθάνε. Έχετε δίπλα στο αυτοκίνητό σας μία γυναίκα συνοδηγό, κάτι που δεν είναι σύνηθε σε ό,τι αφορά το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Να μας κάνετε ένα σχόλιο σχετικά. Ναι, τα τελευταία 7 χρόνια τρέχω με τη Μαριάννα Καλογεράτου, είναι και η σύντροφός μου και γενικά δεν έχω θέμα με τις γυναίκες. Θεωρώ ότι δεν, ειδικά σαν συνοδηγός δεν έχει να λείψει τίποτα από έναν άντρα. Μπορεί να είναι και πιο τυπικές οι γυναίκες σε πολλά πράγματα. Έτσι κι αλλιώς εμείς τηρούμε όλα τα μέτρα προστασίας, ό,τι προστάζει το πρωτόκολλο. Ο κόσμος θα μπορεί να έρθει στις ειδικές, απλά θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της αστυνομίας, της τροχέας, των κριτών του αγώνα και να έρχεται μία ώρα πριν τον αγώνα. Μία ώρα πριν τη διέλευση του πρώτου αυτοκινήτου. Γιατί μετά ο δρόμος κλείνει και δεν θα μπορεί να μπει κανένας μέσα στην ειδική διαδρομή.